Το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερίου στην πρώτη διαζώση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι για μένα, για μας, μια πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ. Ίσως θα γνωρίζετε ότι εκλέχθηκα το 2019 και δεν είχαμε την ευκαιρία αυτά τα δύο χρόνια να τηρήσουμε αυτή την παράδοση, να γίνεται το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, τις μέρες της ΔΕΘ, στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Οπότε πιστεύω ότι ξεκινώντας από σήμερα πλέον δεν θα έχουμε άλλες κακές εξελίξεις. Πραγματικά είναι σημαντική η δουλειά που γίνεται, η δουλειά που αφιερώνεται κοντά στην φροντίδα που έχει ο καθένας για το Δήμο σας και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φροντίδα που είχατε για όλους μας αυτούς τους δύσκολους μήνες της πανδημίας. Πραγματικά, Πρόεδρε, τα μηνύματα που ερχόταν με τη βοήθεια της ΚΕΔΕ ήταν εξαιρετικά. Και θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης χαίρεται για τη δουλειά που γίνεται και χαίρεται για κάθε φορά που υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνούμε. Να μην μακρηγορήσω, να σας ευχηθώ υγεία, επιτυχίες, υπομονή που μας χρειάζεται και είμαι πάντα στη διάθεσή σας, εγώ, οι συνεργάτες μου, για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. Για τα 200 χρόνια, για τη συμβολή της ΚΕΔΕ, όχι ακόμα, της χώρας, αλλά και για τα 200 χρόνια τα οποία θέλουμε να φύγουμε μπροστά και να προδιαγράψουμε πλέον μια νέα πορεία στην οποία η αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να παρούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Η ΚΕΔΕ έχει επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για το κεντρικό της συνέδριο, το οποίο φέτος φέρει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό. Θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, πέρα από τα δέοντα προβλήματα που θα συζητήσουμε εκεί, τη σύγχρονη πλευρά της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και το συνέδριό μας το προγραμματίσαμε να γίνει ταυτόχρονα με την έκθεση τεχνολογίας, ακριβώς για να σηματοδοτήσουμε τη φυγή της αυτοδιοίκησης προς τα εμπρός. Παράλληλα όμως με αυτό, επιδιώκουμε λύσεις στα πλήστα προβλήματα που έχουμε και λόγω της πανδημίας και για τα οποία πλέον πρέπει τάχιστα να βρούμε τρόπους να επιληθούν, ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Σε περίπου ένα μήνα από τώρα, καθόλου τυχαία, η Κεντρική Ένωση Δήμων έχει επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για το κεντρικό της συνέδριο μετά από 2 χρόνια και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ο συμβολισμός νομίζω είναι και διπλός. Πέρα από την αγάπη και την στήριξη στην αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους της στη Βόρεια Ελλάδα, θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, πέρα από τα άλλα προβλήματα τα οποία θα συζητήσουμε και είναι ζέοντα, την σύγχρονη πλευρά της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και η έκθεση, το συνέδριο γίνεται μαζί με μια καινούργια έκθεση την οποία έχει λέξει που από πέρσι προσπαθούσε και δεν τα κατάφερε λόγω πανδημίας να διοργανώσει, την Beyond. Να φύγουμε μπροστά, να κοιτάξουμε μπροστά και να φύγουμε μπροστά, λύνοντας βέβαια τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τα οποία δυστυχώς και λόγω της πανδημίας πρέπει πλέον τάχιστα να βρούμε τρόπους να επιλύσουμε. Οπότε, κλασικό Δέλτα Σίγμα σήμερα, για να στηρίξουμε την Διεθνή Έκθεση, ένα θεσμό ο οποίος τόσο πολύ μας έλειψε, σε μια πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τη Χελέξπο και τους ανθρώπους της, και φυσικά για να αρχίσουμε πλέον να οργανωνόμαστε. Έλεγα νωρίτερα στην ομάδα, επειδή είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε και ερχόμασταν ένας-ένας, μου θύμισε λίγο το Ocean's Eleven, όπου ερχόντουσαν και μαζευόντουσαν ένας-ένας οι πρωταγωνιστές. Βέβαια, εκείνοι πήγαν να κάνουν ληστεία. Εμείς έχουμε, νομίζω, πιο ξεκάθαρους σκοπούς. Αλλά ναι, να ξαναβρεθούμε, να ξαναβρεθούμε και να τα πούμε. Να γιατί... φεύγοντας. Ορίστε, ναι. Να ξαναβρεθούμε, γιατί τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή την προσωπική επαφή. Όσο και αν η τεχνολογία και ειδικά το software των. Πραγματικά, λεφτά θέλουμε, ίσως ελπίζουμε να τα πάρουμε με πιο ειρηνικό τρόπο. Έτσι, με πιο ξεκάθαρο και επίσημο τρόπο. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, αγαπητά μέλη του ΔΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το σχολείο αύριο επανέφερε για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ το θέμα του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών κτηρίων. Συγκεκριμένα, ο κύριος Παπαστερίγιου υπογράμισε. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία και παρότι θα θέλαμε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και οικονομικά διασφαλισμένοι με το προσωπικό καθαριότητας
Είμαι βέβαιος πως όλοι οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα έχουν κάνει τα δέοντα έτσι ώστε τα σχολεία για τα παιδιά μας να πάνε σε σχολεία με ασφάλεια. Και από πλευράς προσωπικού καθαριότητας, που εκεί πέρα υπάρχει ένα έλλειμμα, είχα αναλύσει στο προηγούμενο ΔΣ ότι αυτό το έλλειμμα προκύπτει από το γεγονός ότι ο μέσος όρος των τετραγωνικών που θα πρέπει να υπολογίζουμε στην ανθρωπόρα δεν μπορεί να είναι 159-160 τετραγωνικά όπως το Υπουργείο υπολογίζει. Με έναν δίκαιο τρόπο, το ξεκαθάρισα. Τα χρήματα που υπάρχουν κατανεμήθηκαν δίκαια, αλλά δεν φτάνουν τα χρήματα. Λείπουν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και επειδή το λέμε και για μια ακόμη φορά ξεκάθαρα, δεν είναι η δουλειά της αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητα και ευθύνη της αυτοδιοίκησης, ο καθαρισμός των σχολικών κτηρίων. Παρότι κάναμε όλα όσα έπρεπε, έτσι ώστε να είναι όλα σε τάξη τη Δευτέρα, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα χρήματα αυτά. Χωρίς συμπληρωματική χρηματοδότηση, πολλά δημοτικά ΚΔΑΠ θα κλείσουν και πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν την εργασία τους, ανέφερε ο κύριος Παπαστεργίου. Το ίδιο έργο σε επανάληψη, όπως ακριβώς και πέρυσι. Δεν χρειάζεται τώρα να αναλύσουμε όλη την ιστορία των βάουτσερ και γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως πλέον με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ύπαρξη των ιδιωτικών ΚΔΑΠ, τα δημοτικά ΚΔΑΠ πιθανώς να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να μειώσουν ώρες ή και να διώξουν προσωπικό. Κάτι το οποίο μετά από 15, 16, 17 χρόνια συνεργασία σε πολλές περιπτώσεις νομίζω πως πρέπει να το αποφύγουμε. Και εδώ πέρα τι χρειάζεται, να στηριχθούν οι κοινωνικές δομές των Δήμων. Πέρσι ζητήθηκαν και βρέθηκαν τελικά 11 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γεμίσουμε τις θέσεις των δημοτικών ΚΔΑΠ με όσα παιδιά είχαν πλήρες φακέλους και έχουν μείνει εκτός των ΚΔΑΠ. Έχουμε εδώ πέρα και τη διοίκηση της ΕΕΤΑ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Μαραβέγγια και τον κύριο Σπυρίδωνα. Είμαι σίγουρος πως με την ΕΕΤΑ θα βρούμε λύσεις. Ήδη δουλεύουμε πάρα πολύ γρήγορα στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, ο κύριος Παπαστεργίου τόνισε ότι χρήζει επίγουσας αντιμετώπισης και το θέμα των συμβάσεων COVID στους Δήμους, οι οποίοι λήγουν από την 1η Οκτωβρίου. Ξέρετε πως η νομοθεσία έχει παρατείνει την παραμονή των ανθρώπων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Να το πούμε και στον την πρώτη δεκάδα, φαντάζομαι να το κάνει, οπότε καλό θα είναι να βρούμε τρόπο να ανανεώσουμε συμβάσεις σε προσωπικό το οποίο λείπει, ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι δυστυχώς με την κινητικότητα πάλι δεν καταφέραμε να σταματήσουμε αυτό το κύμα φυγής από την αυτοδιοίκηση με πολύ μικρή αντίστροφη φορά προς εμάς. Συνεπώς, επίγον και απαραίτητο το να παραμείνει προσωπικό ή τουλάχιστον να υπάρξει προσωπικό, αν δεν μπορεί αυτό να παραμείνει. Με δεδομένο δε ότι αυτές τις ημέρες οι Δήμοι συντάσσουν προϋπολογισμούς και προκειμένου να καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η διαδικασία, η ΚΕΔΕ ζητά να υπάρξει νέα ρύθμιση για τα χρέη των Δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Διότι αν δεν γίνει αυτή η ρύθμιση, θα υπάρξουν Δήμοι χωρίς ισοσκελείς προϋπολογισμούς. Πήραμε και απόφαση στο προηγούμενο ΔΣ. Αυτές τις μέρες φτιάχνουμε ή ολοκληρώνουμε προϋπολογισμούς για τους Δήμους που και φέτος δεν πληρώσαμε και πολύ ορθά έγινε αυτό και έπρεπε να γίνει από τη μεριά του Υπουργείου η περίοδος χάριτος αυτή των 5 δόσεων. Αλλά φυσικά αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να πληρωθούν μαζί με τα τρέχοντα το 22. Δεν θα βρούμε ξαφνικά και μαγικά από κάπου χρήματα. Η πρότασή μας και πρέπει τώρα να περάσει αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς. Για να μπορέσουμε να κάνουμε προϋπολογισμούς, έλεγε νωρίτερα ένα συνάδελφος ότι είναι η πρώτη χρονιά που βλέπει πως ζορίζεται για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του. Οπότε πρέπει τώρα αυτές οι δόσεις να πέσουν σε ένα καινούργιο δάνειο μαζί με το υπόλοιπο ποσό και τόκος του κάθε δανείου για τον χρόνο που υπάρχει το δάνειο αυτό, αλλά πλέον με πιο λογικά επιτόκια. Τα επιτόκια που οι περισσότεροι Δήμοι σήμερα έχουν στο παρακαταθήκον δεν συνάδουν με τα επιτόκια της αγοράς. Πάμε σε συνέδριο και είναι επιτακτικό το να βρούμε πλέον και τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να θέσουμε τα θέματά μας και να περιμένουμε απαντήσεις ένα μήνα στο συνέδριό μας. Αυτό συμφωνήσαμε και αυτό νομίζω είναι το λογικό. Να θέσουμε πλέον την ατζέντα και η ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε μπροστά μας μετά την ψήφιση του εκλογικού νόμου το τεράστιο θέμα των αρμοδιοτήτων και πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι για τους πολίτες μας. Τι κάνουμε εμείς, τι κάνει ο δεύτερος βαθμός, τι κάνουν οι αποκεντρωμένες και αν κάνουν και τι κάνει το κεντρικό κράτος. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε τώρα. Περνάει ο καιρός, η πανδημία μας πήγε πίσω 2 χρόνια. Κερδίσαμε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, κερδίσαμε σε ταχύτητες και ψηφιακές λειτουργίες. Για την αυτοδιοίκηση όμως αυτά τα 2 χρόνια δεν ήταν καλά χρόνια. Αποπροσανατολιστήκαμε, σταθήκαμε βέβαια δίπλα στις κοινωνίες μας, σε όλα τα επίπεδα και αυτό νομίζω πως μας αναγνωρίζετε. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε κι εμείς λίγο πλέον τα του οίκου μας. Συνέδριο 14 έως 16 Οκτωβρίου. Έχει ήδη φύγει ένα μήνυμα σε όλους, οπότε προγραμματίζουμε ανάλογα και την παρουσία μας και τα διαδικαστικά.
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μάλλον το νούμερο ένα θέμα συζητήσεων στους κόλπους μας, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από δήμους οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είδαν έργα τους να εντάσσονται στο πρόγραμμα και είναι λογικό γιατί πολλοί δήμοι εμπρόθεσμα μεν κατέθεσαν δε προς το τέλος της προθεσμίας προτάσεις και μέχρι σήμερα πηγαίναμε με πρωτόκολλα ημερομηνιακά. Γίνεται αυτό το οποίο είναι αυτονόητο και δίκαιο. Όλοι οι δήμοι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο εντάξεων. Γι' αυτό και προωθήθηκε μία οικία βάσει της οποίας πλέον παρακάμπτουμε τις ημερομηνίες και πάμε στους δήμους πρώτα που δεν έχουν εντάξει κανένα έργο. Σκοπός είναι αυτοί οι 60 περίπου δήμοι που μέχρι σήμερα δεν το έχουν κάνει να εντάξουν τις προτεραιότητές τους, την πρώτη ή τη δεύτερη, έτσι ώστε όλοι οι δήμοι δίκαια, ξεκάθαρα, να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι το 50% του πλαφών. Για το πλαφόν έχουμε συζητήσει, είναι γνωστές μας διαφωνίες, αλλά τουλάχιστον να σπάμε δίκαια μέχρι εκεί και από εκεί πέρα βλέπουμε πώς προχωράμε. Αλλά αυτό θα γίνει άμεσα, ήδη την Δευτέρα, μεθαύριο, έχει προγραμματιστεί ακόμη μία επιτροπή αξιολόγησης. Τέλος, ζώα συντροφιά στεράσει το ζήτημα, θα το δούμε σήμερα. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και από τον Γιάννη Καραγιάννη και από τους υπόλοιπους ανθρώπους στη ΣΚΕΔΕ. Περίπου έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα. Να πω μόνο για ένα θέμα το οποίο στο προηγούμενο ΔΣ μας απασχόλησε, προγράμματα άθλησης για όλους. Θεωρώ πως η φασαρία, η δίκαιη φασαρία που κάναμε για την κατάργηση των ή την διαφαινόμενη κατάργηση ή αναστολή, για να είμαι πιο ακριβής, των προγραμμάτων έπιασε τόπο. Δόθηκαν εξηγήσεις από τη μεριά του Υφυπουργού και μάλιστα μας ήρθε και μία επιστολή σήμερα ή χθες που ο Υφυπουργός μας ζητάει πλέον σε αυτή την επιτροπή, η οποία γίνεται για να ξαναδούμε τα προγράμματα, να δούμε τα προβλήματα τα οποία είχαν και να μπορέσουμε πλέον να τα θέσουμε σε μία νέα πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική βάση δημιουργείται. Θα συμμετέχουμε στην επιτροπή αυτή. Θα ορίσουμε και σήμερα τον εκπρόσωπό μας. Οπότε υπογράφει και η οικία, ξεκινάμε διαδικασίες φυσικά. Για να συζητάμε με το κεντρικό κράτος, υποθέτω ότι θα επανέλθει και η χρηματοδότηση, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και μόνοι μας. Δεν θα χρειαζόταν να περιμένουμε κεντρική οδηγία και κεντρική κατεύθυνση για τα πάγου.